Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να ευχαριστήσω από την αρχή την εκλεκτή συνάδελφο, την κυρία Κομνηνάκα Μαρία, για την ευκαιρία που μας δίνει στην Εθνική Αντιπροσωπεία να συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν την αδειοδότηση των ιαματικών πηγών ή των φυσικών πόρων, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, στη βιβλιογραφία αλλά και στην πολιτική ζωή, αφού πολλές φορές έχει απασχολήσει και την αυτοδιοίκηση αλλά και την ίδια την κοινωνία. Και στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, ειλικρινά θέλω να πιστεύω ότι προάγεται ένας διάλογος προκειμένου να αποσαφινιστούν οι διαδικασίες που χρειάζονται ώστε οι φυσικοί πόροι που δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί μετά από αυτή τη συζήτηση να δώσουμε τα κίνητρα σε αυτούς που ενδιαφέρονται είτε στην αυτοδιοίκησή της, σε ιδιώτες είτε στους ανθρώπους της αγοράς να προχωρήσουν τα άξιστα τις διαδικασίες αυτές. Όπως γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο. Ένα θεσμικό πλαίσιο συγκεκριμένο που καθορίζει την γραμμική σχέση της αδειοδότησης των φυσικών πόρων στη χώρα. Υπάρχουν λοιπόν προϋποθέσεις προκειμένου να λειτουργήσουν αυτές οι πηγές μετά από την αδειοδότηση και να δοθεί το σήμα λειτουργίας από το Υπουργείο Τουρισμού. Πολύ σωστά, αγαπητές συνάδελφε, είπατε ότι σε ό,τι αφορά το φυσικό πόρο Απόλλωνα κατατέθηκε στις 13 Δευτέρου του 2015 η σχετική αίτηση από το Δήμο Ικαρίας. Κατατέθηκε ο φάκελος του Υπουργείου Τουρισμού για να αναγνωριστεί ως ιαματική αυτή η πηγή. Η αρμόδια επιτροπή, η Επιτροπή δηλαδή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων, εξέτασε το σχετικό φάκελο. Και σας θυμίζω ότι ήταν μια κυβέρνηση άλλη. Εμείς σεβόμαστε την αρχή της συνέχειας του κράτους και δεν θέλω να αποδώσω καμία ευθύνη στην προηγούμενη πολιτική ασία. Απλά καταθέτω αυτά τα γεγονότα, αφού και εσείς είπατε ότι κατέθεσαν κάποια δικαιολογητικά από τον Δήμο Ικαρίας, από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν ήταν πλήρης ο φάκελος. Και 4 χρόνια μετά, ενδεχόμενα μετά από χλήσεις που είπατε κι εσείς, δεν είχαν καταθέσει απαραίτητα δικαιολογητικά από το Δήμο Ικαρίας. Γίνονταν συνεχώς οι υποδείξεις από το Υπουργείο Τουρισμού και υπάρχει σχετική αλληλογραφία που μας κατέθεσε και η υπηρεσία. Με αποτέλεσμα τώρα, στις 9 Απριλίου, να υπάρχει ενδεικτικά ένα τελευταίο έγγραφο του Υπουργείου στις 9 Απριλίου, επαναλαμβάνω, του 2019, 4 χρόνια μετά, που ζητά να κατατεθούν οι μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα για να προχωρήσει αυτή η αναγνώριση. Στις 12 Ιουλίου, ο Δήμος Ικαρίας απάντησε, καταθέτοντας όμως μόνο τις χημικές μικροβιολογικές αναλύσεις και όχι τα τοπογραφικά σημειώματα τα οποία ζητήθηκαν από τη σχετική υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Τουρισμού στις 3 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνω, ενέκρινε τις μικροβιολογικές αναλύσεις και τις χημικές, αλλά ζήτησε και πάλι τα τοπογραφικά. Και θέλω ειλικρινά σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω δημόσια τον καθηγητή και συνάδελφο βουλευτή, ο κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη, ο οποίος μεσολάβησε και συνεργάστηκε με το Υπουργείο και την Αυτοδιοίκηση, προκειμένου επιτέλους οι υπηρεσίες του Δήμου να καταθέσουν αυτά τα σχετικά δικαιολογικά. Ξέρετε, κυρία συνάδελφε, ότι αν δεν υπάρχει ένας πλήρης φάκελος, δεν μπορεί να συζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή και να δοθεί αυτή η έγκριση για να δοθεί και το σχετικό σήμα. Και θέλω να καταλήξω λέγοντας ότι 30 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Ικαρίας τελικά κατέθεσε τοπογραφικά και 9 μέρες μετά, κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνω, μετά την ολοκλήρωση των δικαιολογητικών, συνεδριάζει η Σχετική Επιτροπή με την παρότριση της πολιτικής ηγεσίας και τη συνεργασία του κ. Στεφανάδη και τελικά γνωμοδοτεί η Επιτροπή θετικά την αναγνώριση του ιαματικού πόρου. Σήμερα, και επιτρέψτε μου να το καταθέσω στα πρακτικά, σήμερα, μετά από αυτή την απόφαση της Επιτροπής, ο Υπουργός, ο κ. Θεοχάρης, υπογράφει την σχετική αναγνώριση του φυσικού πόρου Απόλλωνα του Δήμου Ικαρίας ως ιαματικού. Η επόμενη κίνηση, από ό,τι γνωρίζετε, είναι η έκδοση του σχετικού φύλλου εφημερίδας της κυβερνήσεως και η αδειοδότηση της εγκατάστασης. Το Υπουργείο Τουρισμού, να είστε σίγουροι ότι θα συνεργαστεί και μαζί σας, και σας καλούμε σε αυτό, αλλά και με τον Δήμο Ικαρίας, με την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να προχωρήσουν η περαιτέρω διαδικασία ώστε να λειτουργήσουν οι πηγές τελικά. Σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτησή σας σχετικά με τον φυσικό πόρο πηγή Σπήλαιο, σας διαβεβαιώ ότι στο Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει κατατεθεί καμία αίτηση αναγνώρισης αυτού του πόρου, οπότε ο Δήμος πρέπει να λάβει τα σχετικά μέτρα ή ενδιαφερόμενοι και με τη συνεργασία, επαναλαμβάνω, και μαζί σας να προχωρήσουμε και σε αυτή την αδειοδότηση.